στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί παρουσίασε αυτό το μικρό κομμάτι? Παρουσίασε αυτό το μικρό κομμάτι για τον απλούστατο λόγο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί βασικό το θέμα της διαπραγμάτευσης του χρέους, γνωρίζει ότι η διαπραγμάτευση του χρέους θα είναι μια δύσκολη διαδικασία και θέλει να έχει ένα πρόγραμμα τέτοιο που να του δίνει τη δυνατότητα σε μια μακρά και δύσκολη διαδικασία να μην εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό. Δηλαδή να μπορεί με την κατάλληλη ανακατανομή πόρων εσωτερικών να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και να βάλει και τις βάσεις της ανάπτυξης. Δεν είναι θέμα ισοσκελισμένων προϋπολογισμών με βάση αυτή τη νέα ορθοδοξία που λέει ότι οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα, κανένας σοβαρός οικονομολόγος στον κόσμο δεν πιστεύει στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αν εξαιρέσουμε έναν πάρα πολύ στενό πυρήνα γύρω από την σημερινή γερμανική κυβέρνηση. Ωστόσο, άμα είσαι διατεθειμένος να πας σε μια πραγματική και σκληρή διαπραγμάτευση για το κούρεμα του χρέους, πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να κερδίσεις χρόνο και να λέει δεν πειράζει παιδιά, θα το καθυστερήσουμε, θα το ξαναδούμε σε 6 μήνες, σε άλλους 6 μήνες και σε αυτό το διάστημα η χώρα να μπορεί να λειτουργεί, σε αυτό το διάστημα ο κόσμος να μην υποφέρει, σε αυτό το διάστημα να μην πηγαίνει ακόμα πιο πίσω και σε αυτά ακριβώς τα πράγματα ήρθε να απαντήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια συζήτηση η οποία λέει γιατί να σου χαρίσουνε χρέος και τα λοιπά. Η συζήτηση αυτή διευκολύνει τους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνονται διάφορες αναγωγές αυθαίρετες που είναι ας πούμε το να συγκρίνεις μια χώρα με ένα νοικοκυριό ή με μια επιχείρηση. Μια χώρα δεν είναι ούτε νοικοκυριό ούτε επιχείρηση, άρα και οι δανειστές της δεν είναι ακριβώς άλλες επιχειρήσεις ή άλλα φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι δηλαδή μια καθαρά οικονομική λειτουργία, αλλά υπησέρχεται η πολιτική. Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόβλημα του χρέους πρέπει να τίθεται σε μια οικονομική βάση και όχι σε μια ηθική βάση. Διότι όταν τίθεται σε μια καθαρά ηθική βάση που λέει ο δεν μας ενδιαφέρει το χρέος να το πληρώσουμε διότι τα λαμόγια κτλ. Πράγμα το οποίο ισχύει, στην πραγματικότητα τροφοδοτεί και έναν αντίλογο ο οποίος λέει ότι διάφορες χώρες οι οποίες είναι πιο φτωχές από εμάς μας έχουν δανείσει και είναι αδικία κτλ. Όλα αυτά είναι μπούρδες.